Και τώρα φυσικά δεν κουνιέται κανείς, διότι... όχι, παιδιά. Κοίτα εδώ, έχω φτιάξει μια καταπληκτική συνταγή. Καλημέρα σε όλους. Αυτή είναι ένα λαχταριστό κέικ, το οποίο έχει μέσα βύσσινα, αλλά το σημαντικότερο ότι είναι μια διαφορετική συνταγή από αυτές που έχετε συνηθίσει να τρώτε, γιατί η βάση του είναι το γιαούρτι, εντάξει, που του δίνει μια υφή λίγο διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει να τρώμε στα κέικ. Είναι λίγο πιο, πώς να το πω, σαν ζουμερή, πιο ζουμερή, ναι, που μαζί με την κρεμούλα που έχουμε φτιάξει από πάνω, το απογειώνει όλο αυτό. Και από πάνω έχω βάλει γιαούρτι στην κρέμα. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός είναι τα καβουρδισμένα αμύγδαλα μαζί με τα βύσσινα, που σε συνδυασμό με το γιαούρτι κρυκρύ που έχουμε χρησιμοποιήσει σήμερα για αυτή τη συνταγή, το κάνουν ένα λαχταριστό κέικ που θα θέλατε να φάτε αυτή τη στιγμή. Και επιτέλους, με το καφεδάκι σας έτσι ωραία. Μία συνταγή που δεν έχει ούτε σκόρδο, ούτε φυλαδάφνη, ούτε τρία φυλαδάφνη, ούτε μπούκοβο, ούτε ξύσμα λεμονιού. Μα, πολύ ωραίο είναι. Έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Συνήθως όπως κάνουμε ένα κέικ. Λοιπόν, κέικ με γιαούρτι βύσσινο και άρωμα βανίλιας. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια βούτυρο μαλακό, δηλαδή να το έχουμε βγάλει από το ψυγείο περίπου 2 ώριτσες, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 3 αυγά, πολύ σημαντικό, σε θερμοκρασία δωματίου, 2 κουταλάκια του γλυκού εσάνς βανίλιας, 340 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θέλουμε τώρα 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, μία πρέζα αλάτι. Θέλουμε τώρα 300 γραμμάρια γιαούρτι κρυκρύ στραγγιστό και αγαπημένο, 300 γραμμάρια βύσσινα κομπόστα και αυτά είναι τα υλικά για τη βάση του κέικ. Πάμε τώρα για την επικάλυψη και το γαρνίρισμα. Θέλουμε 100 γραμμάρια γιαούρτι κρυκρύ στραγγιστό και αγαπημένο, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου, θέλουμε 50 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και έχω βάλει ενδεικτικά περίπου 100 γραμμάρια καβουρδισμένο αμύγδαλο φιλέ, έτσι για να το περιχύσουμε πάνω και να... Και μπράβο σου κιόλας. Και μπράβο. Και μπράβο σου κιόλας, είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη διαδικασία, η οποία σε όλα τα κέικ είναι η ίδια. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε, Κατερίνα, το βούτυρο και τη ζάχαρη. Μάλιστα. Θα τη βάλουμε σε ένα κάτω του μίξερ. Αν δεν έχετε μίξερ, θα το βάλετε σε ένα μπολ με μίξερ χειρός. Αν δεν έχετε ούτε μίξερ χειρός, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Γιατί ας αγοράσουμε ένα. Όχι, χτυπήστε στο γείτονα. Μήπως έχετε ένα μιξεράκι. Ή μπορείτε να κάνετε γυμναστική με το χέρι. Θέλει λίγο ρίτσα όμως. Λοιπόν, επειδή ο σκηνοθέτης μας, ο Δημήτρης Σταματόπουλος, θα μας φωνάξει λίγο αν χρησιμοποιήσω για πολλή ώρα το μίξερ, αυτό που έχω κάνει, είναι δηλαδή ότι έχω χτυπήσει το βούτυρο με τη ζάχαρη για 5 με 6 λεπτά, έτσι ώστε να μην έχουμε στο ακουστικό μας φωνές και τέτοια πράγματα, και εσείς να μην χρειάζεται να βλέπετε μια διαδικασία τώρα που τα είναι μισά, αυτονόητη. Λοιπόν, ωραία. Σε όλα τα κέικ είναι σημαντικό να χτυπήσουμε πολύ καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη, που το βούτυρο πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Όσο πιο μαλακό είναι το βούτυρο όταν το βάλουμε στο μίξερ, τόσο πιο αφράτο θα βγει το κέικ και φουσκωτό. Οπότε, 5 με 6 λεπτά μέχρι να ασπρίσει. Εντάξει, θέλω να το δείξουμε λίγο εδώ πώς είναι. Ας πάρω την φίλη μου τη Μαρίζα. Εδώ, κοιτάξτε, έχει αρχίσει και ασπρίζει το μείγμα μου. Από τη χαρά της. Από τη χαρά της. Και τώρα θα το ξανακλείσω. Θα το βάλουμε σε μέτρια θερμοκρασία, λέω, σε μέτρια ένταση. Μην το βάλεις σε θερμοκρασία. Θερμοκρασία δεν το βάλουμε. Και θα ενσωματώσουμε ένα-ένα τα αυγά μέσα, εντάξει, σιγά-σιγά. Θα βάλουμε το πρώτο. Με το που βάλουμε το πρώτο και δούμε ότι έχει αρχίσει και ομογενοποιείται, βάζουμε το δεύτερο και ούτω καθεξής μέχρι να τελειώσει. Αν χρειαστεί, σταματάμε για λίγο τον κάτω του μίξερ και με την Μαριζίνα κουτάλι σπρώχνουμε κάτω το βούτυρο που έχει κολλήσει στα τυχόματα για να ενσωματωθεί και αυτό καλύτερα. Ωραία. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε και 2 κουταλάκια του γλυκού εσάνς βανίλιας, να κεράσουμε ένα κεκάκι κάποιον εδώ που πεινάει. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, τώρα, όσο ο κρατερός ενσωματώνει τα αυγά, πάω εγώ να κάνω κάτι πολύ ενδιαφέρον που σίγουρα δεν το έχετε δει και δεν το έχετε φανταστεί. Αυτό που θα κάνουμε είναι περίπου το 1 τρίτο από τα βύσσινα που σας έχω δώσει στην κάρτα θα το βάλουμε μαζί με το στραγγιστό γιαούρτι κρυκρύ και τα βύσσινα μέσα στο μούλτι, τα 300 γραμμάρια δηλαδή, κάτσε να το ανοίξουμε.
Ωραία. Όταν ομογενοποιηθεί, σταματάμε. Όταν ομογενοποιηθεί, σταματάμε. Λοιπόν, εδώ να σας πω ότι το γιαούρτι κρικρί, στραγγιστό και αγαπημένο, φτιάχνεται από γάλα ημέρας, εντάξει, και έχει μία μοναδική παστερίωση που ο στόχος της είναι να διατηρήσει τα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος και να μην αλλοιωθούν. Οπότε, για δείτε, σεφ, είναι και πολύ νόστιμο και θρεπτικό. Ναι, είναι τέλειο. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Εγώ έχω βάλει τώρα τα 200 γραμμάρια, θα βάλω και άλλα 100. Εντάξει, τα 100 που θα μείνουν γιατί είναι 200 γραμμάρια θα τα φάμε. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό και τα βύσινα μέσα στο μούλτι. Τέλεια. Λοιπόν, ας το κρατήσουμε αυτό εδώ. Κρατερέ, αν μπορείς να πετάξεις αυτό. Μάλιστα, σεφ. Πρόσχημη λεωρηθείς. Σε ευχαριστώ. Έγινε, σεφ. Και τα βύσινα. Λοιπόν, τέλεια. Και τι κάνουμε τώρα. Το κλείνουμε το καπάκι. Και το χτυπάμε. Και το κάνουμε μπζζζτ. Τέλεια. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα. Αυτό είναι και μια ωραία ιδέα, ανεξαρτήτως του κέικ που φτιάχνουμε σήμερα, για να φάτε το γιαούρτι σας με φρουτάκι μέσα, πιο ωραίο και γρήγορο και διαφορετικό. Αλήθεια. Μύρισε, όμως, μύρισε λίγο. Έχω. Είναι τέλειο. Ω, δροσερό, ωραίο, δροσερό και πράτο. Σούπερ. Λοιπόν, τώρα, αυτά εδώ θα τα βάλω πίσω, να μην ερωθούμε. Και η διαδικασία έχει σχεδόν τελειώσει. Πολύ σημαντικό, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακοσκινήσουμε λίγο το αλεύρι, εντάξει, τα βήματα για να φουσκώσει το κέικ γενικά είναι το βούτυρο να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, όπως και τα αυγά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και να έχουμε κοσκινήσει το αλεύρι. Λοιπόν, θα το κοσκινήσω εδώ με ένα κοσκινάκι. Ωραία. Και επίσης σε αυτό το σημείο εδώ θα προσθέσω και την baking powder, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι. Άρα όλα τα στερεά μαζί, εντάξει, τα βάζουμε στον μπολ και τα περνάμε από τη σίτα. Λοιπόν, πάει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε, μπορούμε να μην το κάνουμε με το μίξα, θα το κάνουμε με το χέρι, είναι να πάρουμε εδώ το βουτυράκι με, με τη ζάχαρη και τα αυγά που έχει γίνει, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο, και αφράτο και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, κρατερέ, θα μου μάλιστα, σεφ. Κουταλιά, κουταλιά, μέσα. Εδώ, ναι. Εδώ, ωραία. Ρίξε 2-3. Το μισό. Θα ρίξουμε, ναι, θα ρίξουμε τη μισή ποσότητα μέσα και μετά θα ξεκινήσουμε να ενσωματώνουμε και το, και το γιαούρτι. Εντάξει. Μάλιστα, σεφ. Επίσης, τα βύσινα που έχω βάλει στο κέικ, εντάξει, έχω βάλει το 1 τρίτο μέσα στο γιαούρτι. Δεν το είδες, Κατερίνα, κοίτα τι ωραία έχει γίνει. Εντάξει, τα έχω βάλει μέσα στο κέικ. Έχω δει το πρωί 3 φορές να γίνεται αυτό. Το έχω ομογενοποιήσει. Και τα υπόλοιπα θα σας δείξω ένα ωραίο κόλπο όταν βάζουμε κάποια πράγματα, όπως είναι φρούτα ή διάφορα άλλα αποξηραμένα φρούτα μέσα σε ένα κέικ, για να μην μας κάτσουν στο κάτω μέρος του κέικ, τι κάνουμε, τα αλευρώνουμε. Θα το κάνεις εσύ, Κατερίνα. Έλα, θα τα ρίξεις μέσα σε ένα μπολ με αλεύρι, ναι, και απλά θα τα κάνεις, θα τα γυρνάς γύρω-γύρω μέχρι να δούμε ότι τα έχουμε καλύψει εντελώς με αλεύρι. Γιατί κοίτα τι γίνεται, όταν το ενσωματώσουμε μέσα στο κέικ, το αλεύρι που έχει πιάσει γύρω-γύρω από τα βύσινα είναι στην ουσία σαν να αγκιστρώνει στο σημείο που θα μπει μέσα. Οπότε δεν πέφτει στο κάτω μέρος. Λοιπόν, τώρα θα ενσωματώσουμε και το καταπληκτικό αυτό γιαούρτι κρικρί, στραγγιστό και αγαπημένο, εδώ. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το κέικ, άμα το φτιάξετε μια φορά, θα γίνει, θα το ξαναφτιάξετε πολλές, αγαπημένο σας. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να ομογενοποιήσουμε, γυρνώντας με περιστροφές, τέλος πάντων, κυκλικά, ναι. Ωραία. Και να προθερμάνουμε το φούρνο στους 160 βαθμούς στον αέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα εγώ θα χρησιμοποιήσω δηλαδή μία φόρμα κλασική του κέικ, αλλά όπως είδατε και στο πλάνο έχω βάλει και ένα τσέρκι αποσπόμενο που μπορεί να γίνει και με ένα διαφορετικό τρόπο. Σχήμα. Ναι, με ένα διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, τέλεια. Κρατερέ. Μάλιστα, σεφ. Βγάλε από το φούρνο το άλλο κέικ. Βγάλε από το φούρνο το άλλο κέικ. Να το δούμε πώς είναι, πόσο ωραίο. Κρατερέ, βγάλε από το φούρνο το άλλο κέικ. Σε παρακαλώ πολύ. Πω, τέλεια. Λοιπόν, και μόλις βγάλεις και δείξουμε πόσο ωραία έχει φουσκώσει αυτή η κεκάρα, θα πάρεις και θα βάλεις αν θέλεις. Πού να το αφήσω, σεφ. Άστο εδώ. Λοιπόν, τέλειο. Αυτό είναι το κέικ μας, το οποίο με το που θα το βγάλουμε από το φούρνο θα το αφήσουμε να κρυώσει για κανένα 25 λεπτό, εντάξει, για να μπορέσουμε να το γυρίσουμε. Και τώρα θα φτιάξω γρήγορα την κρέμα, την οποία θα την βάλουμε από πάνω. Δεν είναι σαν τη βουτυρόκρεμα που είναι πιο πηχτή, εντάξει, είναι λίγο πιο αραιή και κάνει και ένα ωραίο σχήμα, έτσι, λαχταριστό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.
θα βάλουμε σε ένα μπολ τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου, 50 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Εντάξει. Είναι τρία υλικά. Ωραία. Και θα βάλουμε και επίσης 100 γραμμάρια κρίκρι γιαούρτι στραγγιστό και αγαπημένο. Λοιπόν, δηλαδή το μισό. Εντάξει. Παίρνω αυτό. Βάζω το μισό. Ιδανικά μπορούμε να το κάνουμε με ένα αυγοδάρτι. Εντάξει. Από το κεσεδάκι θα χρησιμοποιήσουμε το μισό. Το άλλο μισό. Το άλλο μισό. Φάμε. Το τρώμε γιατί είναι, μπορούμε. Γιατί μπορούμε και είναι και μάλιστα, εξαιρετικό. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα μπορώ να το κάνω ή με έναν αυγοδάρτι εδώ να το ανακατέψω ή με ένα μίξερ χειρός μπορείτε να το κάνετε. Αλλά αφού το έχουμε εδώ εύκαιρο. Συγγνώμη, σεφ. Παρακαλώ. Συγγνώμη, σας πάρω αυτό. Τέλειος. Λοιπόν, τέλεια. Ξέρεις, Καντρέ, είναι ένα διαφορετικό κέικ αυτό. Ναι. Δεν είναι σαν τα συνηθισμένα, γιατί το έχουμε βάλει και κάποια θρεπτικά συστατικά και από το γιαούρτι, το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε και μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Πολύ νόστιμο. Εντάξει. Και νομίζω ότι θα κάνουμε μια παρασπονδία τώρα. Δεν θα καώ. Επειδή μόλις το έχουμε βγάλει, κανονικά δεν θα το κάνετε αυτό. Αλλά για να δούμε τι θα γίνει. Οπ. Τέλεια. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα εδώ, θα το ρίξουμε. Αυτό εντάξει που κάνω δεν θα το κάνω στο σπίτι γιατί είναι καυτό, αλλά θα είναι λαχταριστό τώρα έτσι όπως θα το δείτε. Αυτό που δεν καίγεσαι κοιτάξτε εδώ. Αυτή η κρεμούλα από πάνω που πέφτει. Μάλιστα. Και κρατερέ, κάνε μου πάσα και τα καμπουρδισμένο το αμύγδαλο φιλέ. Κάνε εγώ εδώ. Βάζουμε γκολ. Γκολ. Λοιπόν, βάζουμε αυτό, ρίχνουμε και από πάνω. Πω. Εντάξει, εγώ το έχω κάνει γρήγορα τώρα, είναι καυτό το κέικ και όπως βλέπετε θα λιώσει. Οπότε, άμα το κάνετε εσείς γρήγορα. Θα το έχει κρύο, θα γίνει πολύ ωραίο αυτά για σήμερα. Υπέροχο.